καμπανάκι κινδύνου προς το νεοδί και το Υπουργείο Υγείας από το Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κρήτη TV για την παντελή έλλειψη μέτρων θωράκισης του πληθυσμού. Η σοβαρότητα του θέματος είναι ιδιαίτερη για την περιοχή μας, καθώς έχουμε αρκετά γυραιό πληθυσμό. Ανησυχούμε για τους μεγάλους ανθρώπους. Ο πληθυσμός του Δήμου απαρτίζεται κατά 49,6% από υπερήλικες άνω των 75 ετών. Αποτελεί το γυραιότερο Δήμο της Κρήτης και το 5ο στην Ελλάδα. Όμως για την περιοχή, η οποία κατατάσσεται στο επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, ακόμη και σήμερα δεν έχει αποσταλεί καμία δόση των απαραίτητων εγκεκριμένων εμβολίων, όπως επισημαίνει στην κατεπίγουσα επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ο Γιάννης Στεφανάκης. Επειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία των υπέργυρων κατοίκων που αποτελούν το 49,7% των δημοτών μας, ζητούμε, σύμφωνα και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την παρέμβασή σας για την άμεση αποστολή εμβολίων στο Κέντρο Υγείας Δερμιάδων για να προληφθούν τυχόν θανατηφόρα κρούσματα στην περιοχή μας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας. Έχουμε κάνει προεργασία. Εμείς προμηθεύσαμε πολύ νωρίς το Κέντρο Υγείας με ένα ειδικό θάλαμο COVID. Η περιφέρεια έφερε και το δεύτερο θάλαμο, έχει ήδη τοποθετηθεί και είναι όλα έτοιμα για να δεχτούμε τα εμβόλια. Περιμένουμε να έρθουν τα εμβόλια και να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα εμβολιασμοί, κυρίως για το λόγο που σας ανέφερα του γυραιού πληθυσμού. Η περιοχή μέχρι στιγμής έχει μείνει καθαρή από κρούσματα, χάρη στην υπερπροσπάθεια των τοπικών αρχών και την ευλαβική τήρηση των μέτρων από τους ίδιους τους πολίτες. Καθώς ακόμη και το παραμικρό κρούσμα θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό της περιοχής, ο οποίος εκ των πραγμάτων συγκαταλέγεται στις ευπαθείς ομάδες που πρέπει να προστατευτούν μέσω του άμεσου εμβολιασμού. Κάτοικοι μας αντιλαμβάνονται ότι ο κορονοϊός είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έρθει στον τόπο μας. Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου είναι ορεινός και απομονωμένος, με το κοντινότερο νοσοκομείο να βρίσκεται σε απόσταση 55 χιλιόμετρων.